Ο Γιάννης Παλαιολόγος από τις Βρυξέλλες και πάλι έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Γιάννη. Θα έλεγα ότι είναι και πιο απόλυτη η δήλωση. Λέει ότι είναι εμφανές πλέον ότι υπάρχει αιτιώδη σχέση μεταξύ του εμβολίου και των πολύ σπάνιων, να σημειώσουμε, αυτών θρομβολυτικών επεισοδίων. Πρόκειται για τον Μάρκο Καβαλέρη, ο οποίος είναι επικεφαλής υγειονομικών απειλών και στρατηγικής για τα εμβόλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Και είναι κάτι το οποίο, για το οποίο περιμένουμε περισσότερες επίσημες ανακοινώσεις από τον οργανισμό, ο οποίος αναμενόταν να ενημερώσει στις 9 Απριλίου. Αλλά σίγουρα είναι μια εξέλιξη η οποία θα προκαλέσει περισσότερο προβληματισμό. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια θετική εξέλιξη σήμερα όσον αφορά την εξέλιξη, Εύα, της εμβολιαστικής εκστρατείας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχουν φτάσει σε επίπεδα εμβολιασμού που ισοδυναμούν περίπου με το 70% του ενήλικου πληθυσμού, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα η Ελλάδα προβλέπεται να έχει προσεγγίσει το 69% στις 30 Ιουνίου, υπό τον όρο φυσικά ότι όλα τα εμβόλια. Σε ευχαριστούμε πολύ.